ενιαίο κτηματολόγιο και την επιτακτική ανάγκη να εξελιχθεί πλήρως, αναφέρθηκε από την Πάτρα και στο πλαίσιο ημερίδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης. Η πρόθεσή μας είναι και έχουμε νομοθετήσει πλέον το σύνολο των αναγκαίων νόμων για να υπάρξει μια πολύ μεγάλη τομή σε αυτό που όλοι επιθυμούμε, η χώρα να αποκτήσει τελικά ένα πλήρως και ολοκληρωμένο κτηματολόγιο. Ο κύριος Σταθάκης αναφέρθηκε επίσης στην προκήρυξη των 32 μελετών που έχουν γίνει για το κτηματολόγιο, ενώ δήλωσε πως στόχος είναι ως το 2020 να υπάρχουν ταυτόχρονα επικυρωμένοι δασικοί χάρτες, παραλίες και κτηματολόγιο στο 80% της χώρας και τον ενιαίο φορέα διαχείρισης του κτηματολογίου. Σκοπός της παρούσας ημερίδας είναι να διαχυθεί η γνώση των πλέον αρμοδίων στελεχών του Υπουργείου σας, που να μην το κρύψουμε, τα περισσότερα από αυτά είναι και συντάκτες αρκετών κομματιών των νόμων, να παρουσιαστεί το σκεπτικό που υπάρχει πίσω από αρκετά άρθρα των νόμων αυτών, να απαντηθούν ερωτήματα. Σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι τα κτίρια της χώρας καταναλώνουν το 40% της συνολικής ενέργειας, ενώ στάθηκε και στις ενεργειακές κοινότητες σε συνδυασμό με την εκκίνηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατοίκον 2». Η δεύτερη ενότητα την οποία ολοκληρώσαμε νομοθετικά έχει να κάνει με την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κτίρια καταναλώνουν το 40% της ενέργειας της χώρας, άρα στην ενότητα ταυτόχρονα της αλλαγής και της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού δυναμικού της χώρας έχουμε ψηφίσει στις ενεργειακές κοινότητες και ξεκινάει το εξοικονομώ κατοίκον 2. Ο κύριος Σταθάκης αναφέρθηκε και στις πολεοδομίες, εξηγώντας ότι το πνεύμα του νόμου είναι πάρα πολύ απλό και αφορά στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης, αφού ο έλεγχος στο στάδιο κατασκευής είναι ευθύνη πλέον των ιδιωτών μηχανικών και των επιθεωρητών, ενώ ο έλεγχος των αυθαιρέτων θα γίνεται πλέον από τις περιφέρειες.